Χαίρετε, γεια σας. Γεια σας και σε εσάς. Λοιπόν, από την πλευρά του Κουκουέ, εσείς θα κληθείτε να δώσετε τη μάχη, αλλά νομίζω ότι έχετε βασικές και βάσιμες αντιρρήσεις με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, έτσι δεν είναι? Έχουμε συνολικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις ευρωπολιτικές, γιατί είναι μια ένωση του μεγάλου κεφαλαίου, όλες οι αποφάσεις που πάρθηκαν με την συνέδρα υπηρετούν τα θετικά του συμφέροντα, κόντρα στα συμφέροντα των λαών και των εργαζομένων της Ευρώπης, συμφέροντα τα οποία δεν περιορίζονται μόνο με τα παρά οικονομικούς όρους που είναι αυτό βασικό ζήτημα, αλλά συμφέροντα που έχουν σχέση και με την αρπαγή πλουτοπαραγωγικών πηγών από άλλες χώρες, και λέω για το επιθετικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτά τα χρόνια έχει και τέτοια στο ενεργητικό της και προηγούμενα, δηλαδή και με τη Γιουγκοσλαβία και με την Συρία, όπως ξέρετε, και με την Λιβύη και σε άλλες ακόμα περιπτώσεις. Ναι. Όμως όταν κάποιος ζητά την ψήφο του ελληνικού λαού από τη μια για να βάλει αυτά τα θέματα σε έναν θεσμό με τον οποίο έχει έντονες διαφορές και συγκρούσεις, πρέπει να στοχεύει και κάπου, δεν είναι? Βεβαίως στοχεύουμε. Στοχεύουμε πρώτα απ' όλα, καταρχάς, να είμαστε αντιπολίτευση για λογαριασμό των λαϊκών συμφερόντων. Ο στόχος μας είναι να προασπίσουμε τα συμφέροντα του λαού και των εργαζομένων, και μέσα βέβαια στο Ευρωκοινοβούλιο και στα κοινοβούλια και όπου συμμετέχουμε, άρα κυρίως με τη δύναμη που θα έχει το ΚΚΕ, να δυναμώσει η παρέμβαση του εργατικού λαϊκού κινήματος, γιατί όπως ξέρετε, και αυτό εύκολα κανείς δεν μπορεί, καλοπροαίρετος άνθρωπος, να το αρνηθεί, σε οποιαδήποτε αγωνιστική κινητοποίηση για τα δικαιώματα του λαού και των εργαζομένων, στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν οι κομμουνιστές και εδώ θα βρίσκονται οι κομμουνιστές. Και από τη θέση αυτή θα δίνουμε τη μάχη της λαϊκής αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Έχετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Κουμπούρη, πάνω σε αυτά που έχουμε πει? Έχω να προσθέσω το εξής, ότι εάν ψηφιστεί η σημερινή κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ή η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν υπάρχει καμία διαφορά, παρά τα κόμματα έχουν διαφορετικές εταιρείες και υπάρχουν ορισμένες διαφορές, στρατηγικές διαφορές δεν υπάρχουν. Είναι τα κόμματα που μας άκησαν όλα αυτά τα χρόνια, εφαρμόζοντας τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αυτό προσδιορίζονται δεξιοί είτε αριστεροί. Επομένως, η διαφορά μπορεί να την κάνει το ΚΚΕ, να δυναμώσει πάλι του λαού, λαϊκής αντιπολίτευσης, μέχρι την ανατροπή των πολιτικών αυτών που υπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και μέχρι την απαρή στα χέρια του ο λαός στην πραγματική εξουσία, δηλαδή την παραγωγική βάση και την οικονομία. Και η παραγωγική ανάπτυξη να υπηρετεί τις ανάγκες του λαού και των εργαζομένων πρέπει μια κούφτα καπιταλιστών. Μάλιστα. Ήταν ο Δήμος Κουμπούρης, υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουμπούρη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Γεια σας.